Αλλά δεν μπορώ να μην σκοτώ. Ναι. Δεν έχει μάθει να ακούει. Και από ό,τι φαίνεται έχει μάθει μόνο να γκρεμίζει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα, να μην ξέρεις να χτίζεις, ιδιαίτερα σε τέτοιες δύσκολες εποχές και σε τόσο ευαίσθητους τομείς όπως είναι η υγεία. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι τα πράγματα στην υγεία ήταν όλα ρόδινα. Ήταν όμως σαφώς καλύτερα από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γιατί πρώτα απ' όλα σήμερα έχουν πολλαπλασιαστεί τα ληξιπρόθεσμα χρέη των νοσοκομείων και του ΕΟΠΗ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχειώδη στα νοσοκομεία, να στέλνουν τους ασθενείς να αγοράσουν ράματα, γάζες, απλά πράγματα καθημερινά. Φέραμε το θέμα, κάναμε επερώτηση στη Βουλή. Πριν από όλα αυτά τα δημοσιεύματα, εγώ είπα στη Βουλή, από το βήμα της Βουλής, ότι πια όποιος δεν έχει χρήματα στην Ελλάδα κινδυνεύει να πεθάνει. Έχουμε επιστρέψει σε εποχές πριν από το 81. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από χρόνια που έχει μειωθεί η κρατική επιχορήγηση προς τον ΕΟΠΗ. Και μιλάμε για αυξήσεις. Για αυξήσεις που τελικά αφορούν τις αυξήσεις που πληρώνουν οι συνταξιούχοι υπέρ υγείας που δεν έχουν φτάσει ακόμα στον ΕΟΠΗ. Και μιλάμε για ασθενοφόρα όταν απεντάχθηκαν 110 ασθενοφόρα. Και μιλάμε για περιπτώσεις όπου είχαμε ρεκόρ θανάτων λόγω της γρίπης, γιατί δεν έγιναν οι αναγκαίες προσλήψεις έγκαιρα και δεν άνοιξαν κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας που ήταν πλήρως εξοπλισμένα και μπορούσαν να λειτουργήσουν. Λίγη ταπεινότητα, λίγη σεμνότητα.